Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Σασμός. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, ο εισαγγελέας εξακολουθεί να ερευνά τις δραστηριότητες του Ευθύμη και τη δολοφονία του Στεφανή. Ο Αντώνης, όταν ενημερώνεται από τον Χρήστο, θυμάται μια συζήτηση που είχε στο παρελθόν με την Τίνα για το φόνο του Στεφανή. Η παστινόμος ήταν βέβαιη πως επρόκειται για έγκλημα πάθους. Έτσι ενώνει τα κομμάτια του παζλ και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο Φωνιάς είναι ο μαθιός, αλλά για να συλληφθεί χρειάζονται αποδείξεις. Στο μεταξύ, μετά τη συμφιλίωση της Βασιλικής και της Αργυρός, η Αργυρό αποφασίζει να κρατήσει την οικογένεια ενωμένη και πηγαίνει τον Πετράκη στην Καλλιόπη, λέγοντάς της ότι μπορεί να τον κρατά στο σπίτι. Η καπετάνισσα πετά στα σύννεφα που έχει στην αγκαλιά της ξανά τον εγγονό της. Την ίδια στιγμή, ο Αντώνης πια αποφασισμένος λέει στο μαθιό πως ξέρει ότι αυτός είναι ο δολοφόνος του Στεφανή και ότι σύντομα θα λογοδοτήσει τη δικαιοσύνη, κάνοντάς τον να τρέμει σύγκορμος. Η Μαρίνα έρχεται ξανά αντιμέτωπη με τη Θοδώρα, που τη ζητάει ακόμη μια φορά συγχώρεση. Έτσι αποφασίζει να δεχθεί τη συγγνώμη της. Ο Μύρωνας πηγαίνει να δώσει στον Αστέρι με χαρά μια είδηση, η οποία μάλλον θα του δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Στο μεταξύ, η Νάντια έχει επιστρέψει στην Αναποριά με άγρες διαθέσεις και στρέφεται εναντίον όλων. Αρνείται να πιστέψει τις διαβεβαιώσεις της Βασιλικής ότι δεν ήξερε ποιος ήταν ο πατέρας του Νικηφόρου. Σε έξαλλη κατάσταση και μη γνωρίζοντας ότι είναι έγκυος, της επιτίθεται λεκτικά. Η Βασιλική ταράζεται και αυτό έχει συνέπειες για την εγκυμοσύνη της, καθώς πονά πολύ και τρέμει για να μην χάσει το παιδί.